από δύο περασμένες απορίες της περασμένης φοράς. Δεν είναι δύο απορίες, είναι δύο. Η μία λέει το εξής: ποια η θέση του χριστιανού στον πόλεμο και μετά, και γενικά σε βίαιες καταστάσεις προς συγγενικά μας πρόσωπα, γυναίκα ή παιδιά μας. Θα μου επιτραπεί να χωρίσω αυτήν την ενιαία απορία σε δύο, διότι άλλη είναι η περίπτωση της στάσεως, της θέσεως του χριστιανού στον πόλεμο και άλλο πράγμα είναι μέσα στο σπίτι του, εκτός βέβαια εάν γίνεται πόλεμος και μέσα στο σπίτι και μάλιστα και κηρυγμένος ή ακήρυκτος. Όσο όπως και να έχει το πράγμα, το θέμα είναι ότι δεν είναι το ίδιο. Και καταρχάς να δούμε τη θέση του χριστιανού στον πόλεμο. Μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος δεν είναι καλό πράγμα, δεν είναι καθόλου καλό πράγμα, αλλά είναι όμως ένα αναγκαίο κακό. Και μπορούμε να πούμε ότι το πρόβλημα δεν είναι καινούριο, μπορούμε να το δούμε πως λύθηκε ήδη από τα πρώτα βήματα του χριστιανισμού, της Εκκλησίας εις τον κόσμο αυτόν. Ξαναλέγω, κανείς δεν αγαπά τον πόλεμο, πολύ δε περισσότερο των επιθετικών πόλεμων, για τον οποίο επιτέλους οι πολίτες δεν είναι υπεύθυνοι. Αν επί παραδείγματι η πολιτεία μας ή υπάρχουσα κυβέρνηση κάνει μία κηρύξη πόλεμων εναντίον μιας γειτονικής χώρας, τι φταίω εγώ? Δεν φταίω τίποτε, διότι είναι γνωστό ότι ο επιθετικός πόλεμος βεβαίως είναι κάτι πολύ κακό. Έχουμε όμως και τον αμυντικό πόλεμο. Μας κηρύσει εμάς ένα γειτονικό κράτος των πόλεμων και πάλι πηγαίνουμε να πολεμήσουμε. Ο πολίτης δεν μπορεί να κάνει επιλογή και να πει ότι στον επιθετικό δεν πρέπει να πάω ενώ στον αμυντικό θα πάω. Αυτό δεν ανήκει στον χώρο του πολίτου. Στον χώρο του πολίτου τίθεται το πράγμα: ο πόλεμος είναι καλός ή όχι? Όχι, δεν είναι καλός. Θα πρέπει να πάω? Ναι. Γιατί? Ξέρουμε ότι από την αρχαιότητα ακόμα και μάλιστα με τονισμό στο θέμα, οι καλύτεροι στρατιώτες ήσαν οι χριστιανοί. Οι καλύτεροι στρατιώτες. Αυτό ήδη είχε παρατηρηθεί. Και να σημειώσετε ότι τότε δεν ήταν όλοι χριστιανοί. Οι χριστιανοί ήσαν πολύ λίγοι σε σχέση με τους ειδωλολάτρες. Όταν επεστρατεύοντο, βεβαίως οι χριστιανοί πήγαιναν στον πόλεμο. Βεβαίως δεν ήσαν όπως σήμερα έχουμε τους λεγόμενους αντιρρησίας συνειδήσεως, αυτό το καινούριο φρούτο, το οποίο δεν ξέρω, είναι αδιανόητο πράγμα. Ξεκινήσαμε με τους χιλιαστάς, έγινε αποδεκτή η πρότασή των κατοπιπιέσεως του εξωτερικού και τώρα έχουμε τους αντιρρησίες της συνειδήσεως, που σου λέει για λόγου συνειδήσεως, διότι εγώ δεν πιστεύω στον πόλεμο, δεν θέλω να πάω στρατιώτης. Είναι ακατανόητο πράγμα. Και είναι ακατανόητο για τον απλούστατον λόγον ότι θα πάει ο άλλος στρατιώτης και εσύ θα απολαμβάνεις τα αγαθά της ελευθερίας. Ή όλοι θα μπορούσαμε να θέσουμε το θέμα της συνειδήσεως ή κανένας. Και αν κάποιοι νομίζουν ότι θα επέμεναν γι' αυτό, δεν μπορεί να γίνει αναγνώριση αυτής της θέσεώς των. Είναι ακατανόητο πράγμα. Λοιπόν, αγαπητοί, οι αρχαίοι χριστιανοί όταν εκαλούντο στα όπλα για να υπηρετήσουν άρχοντες, βασιλείς, υποθέσεις κρατικές, ό,τι ήταν, που ήσαν ειδωλολάτρε, το ξαναλέγω, επήγαιναν στον πόλεμο. Δεν έθεσαν ποτέ θέμα ότι δεν πάω στον πόλεμο. Και όχι μόνο αυτό, διότι θα μπορούσε κανείς θαυμάσια να πάει, αλλά να είναι σαν ένα παθητικό στοιχείο. Όχι μόνο αυτό, αλλά οι χριστιανοί
διεκρίνοντο σε πολεμικές, θα λέγαμε, περιπτώσεις, σε γεγονότα πολεμικά. Διεκρίνοντο ήσαν οι καλύτεροι στρατιώτες. Άρα, ενώ ο πόλεμος είναι κάτι κακό καθε αυτό, όμως όταν πρέπει να υποστηριχθούν κάποια πράγματα, όπως είναι η ακεραιότητα της πατρίδας μας, η πίστη μας, οι γυναίκες μας, τα παιδιά μας, εκείνο που έλεγαν υπέρ βομών και αιστιών, που έλεγαν οι αρχαίοι, και η βομή δεν είναι παρά η θρησκεία σου. Διότι όταν έρθουν εδώ οι Τούρκοι και θα ήθελα να κάνουν εξισλαμισμό, τι θα λέγατε? Κάτι το οποίο έκαναν 400 χρόνια με το ζόρι. Αν τα 400 χρόνια της τουρκοκρατίας έδωκε νεομάρτυρες, σημειώσατε ότι νεομάρτυρες λέγονται από το 1453 και εντεύθεν. Αυτοί λέγονται νεομάρτυρες. Τούτο συνέβη διότι οι Τούρκοι ασκούσαν, ίσκουν πίεση με το ζόρι, με τεχνάσματα, διαβάστε βίου σε νεομαρτύρο, θα το δείτε εκεί, για να δημιουργούν εξισλαμισμό. Τι θα λέγατε γι' αυτό? Αυτό είναι το υπερβομόν που έλεγαν οι αρχαίοι. Και εστίον, η εστία είναι το σπίτι, η οικογένεια. Τι θα λέγατε αν έμπαιναν πάλι οι Τούρκοι? Δεν μιλάω φανταστικά, οι Τούρκοι είναι γειτονές μας. Τι θα λέγατε γι' αυτό? Θυμούμε το 1974 εδώ στη Λάρισα. Επιτέλους δεν είμαστε ούτε στη Θράκη, ούτε στη Χίο, τη Μυτιλίνη και τη Σάμο. Εδώ στη Λάρισα είχαν, μάρτυρες εσείς είσαστε, είχαν τρομοκρατηθεί οι γυναίκες. Αν θα μπουν οι Τούρκοι τι θα γίνει? Διότι αυτό συνέβη με βιασμούς και άλλα πράγματα στην Κύπρο το 1974. Τι θα λέγαμε λοιπόν? Καθόμαστε με τα σταυρωμένα χέρια γιατί με θα αντιρρησίες, συνειδήσεως και λοιπά, και αφήνουμε γυναίκες μας, τα παιδιά μας, την πίστη μας? Όχι αγαπητοί μου. Είναι δύο κακά. Το κακό του πολέμου και το κακό των αποτελεσμάτων όταν έρθει ένας κατακτητής και επιβάλλει τη θέλησή του με τον τρόπο που σας είπα. Μεταξύ των δύο κακών επιλέγουμε το λιγότερο κακό. Αυτό που λέγεται πόλεμος. Ποιος αγαπάει τον πόλεμο? Ποιος αξιωματικός είναι πολεμοχαρής? Ποιος στρατιώτης είναι πολεμοχαρής? Και ποιος πολίτης? Νομίζω κανένας. Αλλά είναι ένα αναγκαίο κακό. Και νομίζω ότι πρέπει, αν ποτέ ομιγέννητο δημιουργηθεί ανάγκη πολέμου, να πολεμήσει κανείς με την καρδιά του. Με την καρδιά του. Πραγματικά το λέω αυτό. Διότι δυστυχώς και στον ελληνικό μας χώρο, αλλά δυστυχώς και σε άλλους λαούς, με κάτι τέτοιες θεωρίες που επικρατούν, έχει πέσει πολύ αυτό το ηθικό του στρατιώτου, του ανθρώπου, του ανδρός, του νέου, να πολεμήσει για την πατρίδα του. Πολλές θεωρίες έχουν δουλέψει για να δημιουργήσουν πτώση και φθορά. Είναι η πέμπτη φάλαγγα η οποία έχει ρίξει το φρόνημα αυτό, το πατριωτικό. Σήμερα όταν κανείς θα ήθελε να μιλήσει για πατριωτισμό, θεωρείται αναχρονισμένος και γίνεται αντικείμενον χλέβης. Είναι δυστύχημα, δείχνει σε ποιο βαθμό καταπτώσεως ευρισκόμεθα. Αυτά για το θέμα του πολέμου. Η δευτέρα πλευρά, παρακάτω δηλαδή της ερωτήσεως, είναι αν μέσα στο σπίτι μας, όπως σας είπα, μπορούμε να έχουμε πόλεμο με τη γυναίκα μας, με τα παιδιά μας και τα λοιπά. Βέβαια όχι. Βέβαια όχι. Πολύ δε παραπάνω θα πάρω με όπλα και μαχαίρια να σουβλήσουμε τον άλλον, γιατί η γυναίκα μας δεν συμφωνεί ή ό,τι άλλο. Προς Θεού. Λέγει ο λόγος του Θεού: δούλων Κυρίου ούδη μάχεστε. Ο δούλος του Θεού δεν πρέπει να μάχεται. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι ο άνθρωπος που θα έχει εκείνο το εριστικό πνεύμα να μαλώνει, να τσακώνεται, να οργίζεται και πολύ παραπάνω να χειροδικεί.
είπα πολύ παραπάνω να χειροδικεί. Λέει ο Απόστολος Παύλος σε μια του επιστολή προς Τιμόθεον, ότι ο πρεσβύτερος, δηλαδή εκείνος που είναι ιερεύς, δεν πρέπει να είναι πλήκτης, μη πλήκτην. Ο πλήκτης είναι αυτός που χτυπάει, πλήττω, χτυπώ. Δεν πρέπει δηλαδή ο ιερεύς, ο κληρικός, να χτυπάει. Προσέξτε, να χτυπάει άνθρωπο γενικότερα, με μία εξαίρεση, επειδή με ακούν και αδελφοί κληρικοί, εκτός από τα παιδιά του. Τα παιδιά του θα τα δείρει αν πρέπει να τα δείρει. Το υπογραμμίζω αυτό. Έχουμε τρομερό παράδειγμα τον αρχιερέα τον Ηλί, που τον κατεδίκασε ο Θεός, τον τιμώρησε φοβερά, επειδή δεν τιμωρούσε τα παιδιά του. Τι έλεγε ο Ηλί? Μη παιδιά μου, μη. Μόνο αυτό έλεγε. Διότι μου καταγγέλουν οι άνθρωποι ότι έμπαιναν μέσα, να το πω με την σύγχρονη έκφραση και με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Προσέξτε, με τη σύγχρονη, να μπουν τα παιδιά του παπά μέσα στο ιερό και μόλις πήγε μια γυναίκα το πρόσφορό της και το κρασί, να δει η ίδια η γυναίκα ότι μόλις εκείνη το έδωσε, μπαίνει μέσα ο γιος του παπά, παίρνει αυτό το πρόσφορο και το μπουκάλι το κρασί και πάει τώρα έξω να φάει με τους φίλους του. Τι θα πει αυτή η γυναίκα? Το αμάρτημα ήταν αθέτησης της θυσίας. Έπαιραν τα κρέατα πριν θυσιαστούν. Και έτσι υθετήτω η θυσία του Θεού. Δεν είναι πάρα πολύ σοβαρό αμάρτημα. Πάρα πολύ σοβαρό. Ήταν ένας τρόπος προσβολής, θα λέγαμε, της λατρείας του Θεού. Κατεσκανδαλίζονται δε οι άνθρωποι και κατήγγελαν στον Ηλί τον αρχιερέα, τα παιδιά σου είναι αυτά, ο Οφνί και ο Φινέες. Και ξέρετε τι έκανε ο Ηλί? Μη παιδιά μου, μη. Ήρεμα, με πραότητα. Ο Θεός ήθελε να επέμβει ο πατέρας τους δυναμικά. Και σε περίπτωση, γιατί δεν ήταν μικρά παιδάκια, ήταν άντρες. Σε περίπτωση που δεν άκουγαν, όφιλε ο αρχιερεύς, βαρύ αυτό, αλλά όφιλε να τα αποκηρύξει τα παιδιά του. Έπρεπε να διαλέξει μεταξύ αρχιεροσύνης και οικογενείας. Ή θα ανήκει στο λαό του Θεού ή θα ανήκει στην οικογένειά του. Αν ανήκει στο λαό του Θεού είναι δημόσιων πρόσωπων. Εάν ανήκει όμως τα παιδιά του στην οικογένειά του είναι ιδιωτικών πρόσωπων. Εκείνος, ενώ ανήκει στο λαό του Θεού, άφηνε την οικογένειά του να ενεργεί όπως ενήργει. Γι' αυτό και ο Θεός τον τιμώρησε και αυτόν και τα παιδιά του με βίαιον θάνατον. Είναι φοβερό. Λοιπόν, μόνο τα παιδιά του θα δείρει ο πατέρας και η μάνα. Δεν πρέπει όμως φυσικά το αντρόγυνο να μαλώνουν και δεν πρέπει να χειροδικούν πολύ περισσότερο. Δεν πρέπει ο Θεός να φυλάξει. Και όχι μόνο δεν πρέπει να χειροδικούν και να μαλώνουν, αλλά με κάθε τρόπο θα αποφεύγουν κάθε προστριβή. Και να υπάρχει ειρήνη και αγάπη. Θα μου πείτε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, το αναγνωρίζω. Υπάρχει και η παροιμία ότι εδώ λέγει η κοιλιά μετάντερα μαλώνει. Θέλουν να υποστηρίξουν ότι είναι κάτι το πολύ συνηθισμένο και το πολύ φυσικό να υπάρχουν προστριβές. Αγαπητοί μου, δεν είναι ούτε συνηθισμένο ούτε πολύ φυσικό. Δεν πρέπει. Με κάθε τρόπο πρέπει να διασώζουμε όσο μπορούμε την ειρήνη μέσα στο σπίτι μας. Εν ανάγκη, αν δεν υπάρχει κίνδυνος, θα υποχωρούμε. Είτε ο άνδρας είτε η γυναίκα. Κάποτε ο ένας εκ των δύο μπορεί να είναι παραπανίσια δυναμικός. Θα πρέπει ο άλλος να υποχωρεί. Αν μάλιστα η γυναίκα είναι παραπανίσια δυναμική, δηλαδή έχει κάποιον αυταρχισμόν, τότε τι θα γίνει? Μοιραία σύγκρουση. Ας υποχωρεί ο σύζυγος εάν πρόκειται για πράγματα που δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
Όταν όμως είναι ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό και πολύ σπουδαίο, θέμα πίστεως, θέμα αγωγής, σπουδαίο τέλος πάντων θέμα, τότε βεβαίως δεν θα υποχωρήσει, αλλά θα επιμείνει έστω και αν γίνει σύγκρουση. Αλλά δεν πρέπει όμως να γίνεται σύγκρουση με κάθε δυνατόν τρόπο. Αυτό θέλει να πει εδώ και ο Λόγος του Θεού, δούλων Κυρίου ουδή μάχεστε. Δεν πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να μαλώνει. Βέβαια, όπως ξέρετε, ότι το να σηκώσει κανείς φωνή δεν σημαίνει μαλώνω. Αυτό επιτρέπεται. Άγιοι άνδρες εσήκωσαν φωνή και δημοσίως και οικογενειακός, ιδιωτικός. Θα πει σηκώνω φωνή, βάζω φωνή, βάζω φωνή. Αυτό δεν σημαίνει μαλώνω, δεν σημαίνει μάχομαι, αλλά προσπαθώ με την φωνή, σηκώνω τη φωνή μου, να επιβληθώ, να γίνει το σωστό. Και ο ιερεύς θα φωνάξει, και ο οικογενειάρχης, και η μάνα θα φωνάξει, και θα φωνάξει. Και ο πατέρας θα φωνάξει, και ο δάσκαλος θα φωνάξει. Περιορίζονται σήμερα τους εκπαιδευτικούς, μια από δάσκαλο, περιορίζονται σήμερα τους εκπαιδευτικούς, εκεί που τους τριμώξανε να μην βάζουν φωνές στα παιδιά κλπ. Κλπ. Κάναμε σχολεία ζούγκλες. Έτσι και το άλλο, να μην φωνάξει ο πατέρας και η μάνα, διότι έχουμε αυτά τα νέα δεδομένα της παιδαγωγικής. Κάναμε και τις οικογένειες ζούγκλες. Και τα παιδιά κάνουν ό,τι θέλουν και στο σχολείο και στο σπίτι. Και αυτό εκ των αποτελεσμάτων βλέπει κανένας αν είναι σωστές αυτές οι αρχές ή όχι. Αυτά για αυτή την απορία.